Τα κάνετε στις ζούλες εσείς τις κινητοποίησεις, δεν μας χρειάζεστε. Όταν φτάσουμε στο απροχώρητο, η μόνη μας διέξοδο είναι αυτή. Μάλιστα. Και η μόνη μας πίεση προς την κάθε δημοτική αρχή. Είχαμε μια προειδοποιητική κατάργηση του χώρου εδώ στο, στα συνεργεία του Δήμου, το οποίο στεγάζεται και καθαριότητα. Στην Αγρέξ τώρα. Στην Αγρέξ, ναι, στην Αγρέξ, ναι, στο μηχανοστάσιο του Δήμου. Για ποιο λόγο, για το λόγο ότι όλοι οι συνάδελφοι κάθε χρόνο δικαιούμαστε γάλα, είναι απαραίτητο. Και μέσα από ατομικής προστασίας. Που κάθε χρόνο λοιπόν φτάνουμε εδώ στο Δήμο Ιεράτο, γιατί θεωρώ, όχι θεωρώ, επειδή το σωματείο είναι νομούλα Σιθίου και είναι μέσα και το, η Σιθία και το Ευρωπαίδιο, αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν ξέρω γιατί στο Δήμο Ιεράτο δεν είναι αυτονόητα αυτά. Πρέπει να φτάσουμε κάθε χρόνο το Νοέμβρη-Δεκέμβρη σε καταλήψεις κινητοποιήσεις για να απαιτήσουμε και να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Και τελικά δεν παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε, παίρνουμε ελάχιστα που είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε. Ο νόμος έχει αλλάξει τον Ιούνιο, άγρια νόμου δεν υπάρχει, έχει σταλεί στους Δήμους, το ξέρουμε, τα μέσα των εξωτερικών έχει αλλάξει παρά αυτά που γίνονται εις βάρος του δημοσίου, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έχει αλλάξει ο νόμος και τα ίδια ατομικής προστασίας για μας που δουλεύουμε στα απορριμματοχώρα και είμαστε στην πολιτική προστασία σε φωτιές και πλημμύρες. Έχει αλλάξει ο νόμος προς καλό προς εμάς πάντα. Και τι προβλέπει με περισσότερα, με περισσότερα ίδια ατομικής προστασίας, με φόρμες εργασίας, με φόρμες πυρόσβεσης, με γαλώσεις σε περίπτωση πλημμύρας, με μάσκες, με πολλά πράγματα. Αλληλικά για τον κάθε συνάδελφο. Δυστυχώς για το δικό μας δήμα αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε τα είχαν δει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε τους είχαμε ενημερώσει γραπτός πριν κανένα κοσαήμερο, ούτε καν την καθιεργασία να μας απαντήσουνε, και φτάσαμε χθες, ταλαιπωρώντας τον κόσμο, να κάνουμε κατάληψη του κτηρίου και να βγουν τα απορριμματοφόρα έξω. Μάλιστα. Και η απάντηση που πήραμε ήταν δυστυχώς θα χάσετε για φέτος. Εκεί έχουμε φτάσει κάθε φορά, κάθε το 6-5 χρόνια. Πριν μας είπε ότι τακτοποιήθηκε το θέμα. Ναι, τακτοποιήθηκε, και άνοιξε η διαδρομή. Ναι, και δουλεύουμε τα ελληνικά. Αν δεν κάναμε κατάληψη, θα χάναμε εντελώς. Κερδίζαμε από τα 50 χιλιάρια που είναι προϋπολογισμός, τα 20 που βάζουμε κάθε χρόνο και τα βάζουμε πάντα εκπρόθεσμα και κινδύνουμε να μην τα πάρουμε. Ναι. Ένα άρβυλο του των 10 ευρώ και γράμπια μια χρήση και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ίδια ατομική προστασία. Αυτά είναι τα ίδια ατομική προστασία που μα χορηγεί ο Δημοσιογράφος. Μάλιστα. Που είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Αν εμεί προχωρήσουμε σε μια καταγγελία, το πρόσωπο θα πέσει. Αλλά δεν είμαστε τη άποψη. Δεν θα πέσει το πρόσωπο να πληρώσει ο Δήμο 20-30 ευρώ για να πληρώσει. Γιατί αυτά θα μπορούν να τα βάλουν στον προπολογισμό, τα πάρουμε εμεί. Αυτά που δικαιούμαστε δεν ήταν κάτι παραπάνω, το λέει ο νόμος. Δεν είναι στον προϋπολογισμό, κύριε Φραγκούλη. Γιατί ο προϋπολογισμός. Μπορούσα να κάνω όχι στον προϋπολογισμό, έπρεπε να το κάνω. Ο νόμος είχε το 17, το, μάλλον το, τον Ιούνιο. Τώρα το 19. Ο προϋπολογισμός. Το Ιούνιο, ναι, τώρα το 19. Αλλά μπορούσα να κάνω τροπή του προϋπολογισμού όπως κάναμε στη Σιτία και μας καλέσαν αμέσως τον Ιούνιο και συζητήσαμε. Και κάναμε την εκπομπή του προϋπολογισμού και τα παίρνουν τώρα κανονικά το 19 όπως το λέτε όμως. Μάλιστα. Εμάς ό,τι προβλέπει ο νόμος είναι μόνο για τις υποχρεώσεις μας, δεν είναι για τα δικαιώματα μας. Εδώ στην Ιεράδα. Μάλιστα. Στον οποίο δεν τα πήρανε ποτέ, είχαμε πιέσει, όταν όμως το 16 ο νόμος άλλαξε και είπε ότι όσοι δεν έχουν προμηθευτεί ατομική προστασία θα πάρουν σε χρήμα, με κάλεσε ο Δήμαρχος του Οροπεδίου και οι 1.700 ευρώ σε κάθε συνάδελφο για τα είδη που δεν είχε πάρει. Εμείς έχουμε και 5 και 6 μήνες έχουμε χάσει και γάλα και η ατομική προστασία δεν τρέχει τίποτα. Φτάνω λοιπόν σημείο να κλείνω με την Αγρέξοδο όλα αυτά που δικαιούμαστε, μάλλον με καταλήψεις, όχι μάλλον, με καταλήψεις, με κινητοποιήσεις θα πετυχαίνουμε εδώ στην Ιεράπετρα και πηγαίνετε τα λεπτά το κόμμα στην ουσία. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος λόγος. Και απειλήθηκαμε κιόλας, γιατί εγώ είπα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να ξεκινήσω μάλλον. Το αποτέλεσμα που ήταν να το κάνω εγγράφος, απειλήθηκα και στην ουσία γιατί θα χάσουν το 19. Είναι λογική αυτή. Είναι δημοτική αρχή που, αυτή που είναι υπέρ των εργαζομένων που διατυμπανίζει τα ραδιόφωνα. Δεν το κατάλαβα.
Το 19 χάσαμε 6 μήνες γάλα. Θα σας φαλώσουν σε ρεπό. Θα δείτε σε ρεπό και τελικά οι Ισραήλ δεν παίρνουν. Τι μπορεί να τους φαλώσουν. Μάλιστα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, έχουμε και δικαιώματα. Είμαι 6 χρόνια στο Δήμο και ποτέ δεν είναι εκπρόσδεμα το γάλα. 6 χρόνια όχι στο Δήμο, σαν πρόεδρο σωματείου. Εδώ στο Δήμο η Ράπιτα στα 6-7 χρόνια ποτέ δεν ήταν εκπρόσδεμα. Ούτε το γάλα, ούτε το έτοιμο της Αθλίας. Τώρα να κινητοποιηθούμε, να ξεσηκωθούμε, να ταλαιπωρήσουμε τον πολίτη για να πάρουμε τα αυτονόητα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Οι απειλές και οι... πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, να πούμε στον κόσμο γιατί είναι απαραίτητα όλα αυτά, πέρα από το γάλα δηλαδή που καταλαβαίνουμε όλοι γιατί είναι απαραίτητο. Μα δεν είναι απαραίτητο, πώς, δηλαδή, γιατί. Να καταλάβει γιατί, ο κόσμος γιατί ρωτάει εδώ πέρα. Έτσι, και μάλιστα μια φίλη μου λέει, προχθές ο Δήμαρχος είχε βγει δημόσια και ευχαριστούσε τους εργαζόμενους όλους του Δήμου. Σήμερα τι άλλαξε. Από λόγια έχουμε, έχουμε, να μην πω τη λέξη. Χορτάζει. Πράξεις θέλουμε. Δεν είναι άλλος ο Δήμος Σιτίας και άλλος ο Δήμος Ιεράπετρας. Ναι. Οι διαφορές είναι τεράστιες, μπορείτε να το λέξετε και μόνοι σας. Ότι όποιος είναι ο νέος νόμος και να αρχίσει η Σιτία χωρίς να παρέμβουμε καθόλου εμείς, μας φωνάζουν αυτοί. Και είναι όλα στην εντέλεια. Και ίδια το μισθό της Αθλίας καλά, όπως προβλέπει ο νόμος και τα πάντα. Εδώ στην Ιεράπετρα πάντα με καταλήψεις, πάντα με κινητοποιήσεις, πάντα με ταλαιπωρία του κόσμου. Αυτονόητο και νομοθετημένο. Να διεκδικήσουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος δεν είναι μόνο ο νόμος υποχρεώσεις, είναι όλες και τα δικαιώματα. Κύριε Φραγκούλη, δεν είναι μόνο ο νόμος. Το αυτονόητο είναι ότι δεν μπορεί να στέλνει εργαζόμενους στην πολιτική προστασία χωρίς γαλότσες. Και μάλιστα κανένα γαλότσες. Δεν μπορεί να στέλνει τη φωτιά. Να σας πω κάτι. Φόρμα ειδική. Ναι, να σας πω κάτι. Για όσο τώρα και την πολιτική προστασία, τώρα όπως έχει αλλάξει ο νόμος, είναι άλλο κομμάτι και είναι ξεχωριστά η πολιτική προστασία στον κάθε συνάδελφο που συμμετέχει στην πολιτική προστασία όταν έχουμε τέτοια ανάγκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν πάρουμε τίποτα φέτος. Αν γίνει όμως γίνεται μια πλημμύρα, δεν το εύχομαι, λέω ότι μπορεί να γίνει. Και μας καλέσουν να πάμε στη... είμαστε υποχρεωμένοι. Σας πληροφορώ ότι θα έρθουμε εδώ στο χώρο συγκέντρωσης και δεν θα πάμε πουθενά. Γαλλώσεις δεν έχουμε για να βάλουμε. Αδιάβολα δεν έχουμε για να βάλουμε. Να πάμε πώς. Μετά φταίνει πάλι που δεν πάνε. Εντάξει. Καθένας που δεν ξέρει και εγώ αν δεν ήξερα το θα έλεγα. Και εγώ αν δεν ήξερα το θα έλεγα. Φταίνει υπάλληλος. Ναι. Μάλιστα. Και παραλαμβάνω, αυτό συμβαίνει όσο δεν είναι Ιεράπετρας. Μάλιστα. Το έχουμε ξαναδεί. Ένα δήμος που είναι υπέρ των εργαζομένων. Συμφωνώ, υπέρ των εργαζομένων. Με καταλήψεις και κινητοποίησης. Μάλιστα. Οπότε τώρα, κύριε Φραγκούλη, τι γίνεται τώρα? Εντάξει, γιατί να πω και τα... θεωρώ ότι τα πράγματα όπως είναι, δηλαδή, ότι η Δήμαρχος, η Καθαριότητα που είναι στο κομμάτι αυτό, μας στηρίζει, δεν μπορώ να πω κάτι, μας στηρίζει, είχε άγνοια το θέμα, έπρεπε να την έχουμε ενημερώσει προσωπικά, κάθε μέρα είναι εδώ, εντάξει, δεν είχα ενημερώσει, λάθος δικό μου, αλλά είχαμε εγγράφω στο Δήμο κάτω, στους αρμόδιους, για τα θέματα που μας απασχόλουσαν. Εντάξει, τώρα πάλι αυτό το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ενημερώσετε εσείς για τα αυτονόητα την κυρία αντιδήμαρχο. Γιατί δεν είναι τώρα, δεν είναι σήμερα αντιδήμαρχος, χθες μας προέκυψε. Εντάξει, νόμοι έρχονται και δεν θέλω να επεκταθώ. Δηλαδή, οι νόμοι έρχονται και δεν πάνε ούτε στην κυρία, πάνε στο γραφείο προσωπικού. Πάνε σε αυτοί πρέπει να τα ψάξουν και να νομολογήσουν την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή δεν θα πω στο. Στο κομμάτι αυτό να κυνηγήσουν συναδέλφους όπως είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο για τα βαρέα αντίληψη. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά θεωρώ ότι την ευθύνη την έχει πάντα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Ναι, η κυρία Ρουμανιατάκη στην προϊστάμενη. Σε πάση όχι, δεν είχα καμία αντίθεση. Όχι, η προϊστάμενη προσωπικού, ο διευθυντής, έπρεπε να είναι ενήμεροι και να προχωρήσω στη διαδικασία που χρειαζόταν για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, φταίει το προσωπικό του Δήμου, των γραφείων, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε για φέτος, για να το λήξουμε αυτό, κύριε Φραγκούλη, θα πάρετε μειωμένα, ας πούμε, ή καθόλου αν δεν κάναμε ή θα πάρετε κάποια από αυτά. Ακούστε. Για φέτος, αν δεν κάναμε την κινητοποίηση χθες, θα τα χάναμε. Γιατί υπήρχαν στο νόμο κάποια, ήθελε έγκριση από τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό υπηρεσίας. Έχουμε γιατρό και γιατρό να πάω αλλού και γιατρό δεν έχουμε, τέλος πάνω. Θα τα χάναμε. Θα πάρουμε με συμφωνία ένα καλό άρδυνο και αν και ό,τι πέραμε κάθε χρόνο, εντάξει. Δηλαδή κάποια από τα ίδια ατομικής προστασίας θα πάρετε. Κάποια από τα ίδια, απλώς πιέσαμε να είναι καλής ποιότητας ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε ένα χρόνο τουλάχιστον όσο μέχρι τα επόμενα διαγωνισμό να είναι καλά, καλής ποιότητας. Ναι, όχι το άρβλο των 5 ευρώ ας πούμε, έτσι, το μπορεί να πάτε κάπου και να σκιστεί και τέτοια πράγματα, έτσι. Ένα άρβλο δέρμα, έχει κάτι που διαγραφές, κάτι που διαγραφές ο νόμος, αλλά τουλάχιστον να είναι δέρμα. Να είναι αδιάβροχο και ασφαλές για το κάθε άρβλο. Να πω σε ένα άλλο κομμάτι. Με το γιατρό ασφαλεία. Τεχνικό ασφαλεία, μόνο γιατρό υπηρεσία. Έχουμε. Πιέσαμε. Έχουμε. Έχουμε και δεν έχουμε. Έχουμε αλλά δεν έρχεται. Έχουμε αλλά δεν έχουμε. Όταν ξεκινήσαμε, εμείς αναλάβαμε το σύλλογο, τρέξαμε δική μας πρωτοβουλία και κάναμε κάποια εμβόλια στους συναδέλφους, το αντιτανικό, στους όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν στην καθαριότητα και όσοι ολικαιούνται μάλλον. Όσοι μάλλον όχι ολικαιούνται, όσοι είναι υποχρεωτικό να το κάνουν. Ήρθε ο γιατρός υπηρεσίας, πρέπει να κάνει ορισμένα εμβόλια για την υπατήτητα. Δουλεύουμε στα σκουπίδια μέσα. Είναι αυτονόητο. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουμε 2 χρόνια γιατρό και γιατρό δεν έχουμε. Να. Μάλιστα. Και τι σας λέει αυτό η αντιδήμαρχος που καταλαβαίνω ότι εντάξει. Τώρα σε αυτό το κομμάτι έγινε το γιατρό. Δεν θέλω να στοχοποιήσω. Όχι, επειδή το μπαλάκι πέφτει εσύ από ό,τι έχω καταλάβει, σας πληροφορώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ συνεργασία με την κυρία Ρουμανιωτάκη και δεν έχουμε κανένα θέμα. Είναι μαζί μας όλα τα θέματα, κατηγορήθηκε χθες ότι ήταν μαζί μας τα θέματα και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει ούτε η κυρία Ρουμανιωτάκη ούτε η Σλάβη που κλείνει την ΑΓΡΕ. Αλλή μόνο δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε με έναν αντιδήμαρχο που είναι συνέχεια μαζί μας. Ωραία. Και θεωρώ ότι έχω μια από τις καλύτερες συνεργασίες όπως είναι στο Δήμο. Κύριε Φραγκούλη, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ δεν ψάχνουμε ποιος φταίει και τι δεν φταίει και τι γίνεται. Όχι, μα επειδή έχει αναφέρει το όνομα. Δεν είχαμε πριν, δηλαδή αυτή μας έδωσε τώρα το πάτημα και επικοινωνήσαμε μαζί σας. Λόγω του ότι από χθες, και αλλά και εμείς βλέποντας, βλέπουμε τους κάδους τι γίνεται και είναι ξέχυλη. Και πήγαμε την αντιδήμαρχο να μας πει τι έγινε. Έγινε κάτι, γιατί δεν μαζεύτηκαν τα απορρίμματα. Και μας είπε λόγω κατάληψη του Δήμου, κατάληψη των εργαζομένων του Δήμου, αλλά έληξε η κατάληψη, τα βρήκαμε κλπ. Θεωρήσαμε λοιπόν σωστό να ακούσουμε και εσάς. Γιατί είχατε κατάληψη, δηλαδή κάτι λογικό δεν είναι να το σκεφτούμε. Είδατε ότι το τελευταίο χρόνο είμαστε πολύ. Δεν είπα λοιπόν ότι ο αντιδήμαρχος, ας πούμε, δεν συνεργάζεται μαζί σας, ίσα-ίσα. Δεν είναι και το θέμα. Το αποτέλεσμα που βλέπω, όμως δεν είναι. Μα δεν είναι αρμόδιο η αντιδήμαρχος για να το κάνει αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι, προϊσταμένοι, διευθυντές, υπάλληλοι στα γραφεία που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ορισμένες διευθυντές. Υπάλληλοι των γραφείων του Δήμου δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους, ας πούμε. Δεν ξέρω. Φτάσαμε με εξώρικα για να πούμε στα ωραία αντιγυνά.
Ναι. Ένα δήμος που, ο μόνος δήμος στην Ελλάδα που δεν είχε παρέλαβει γυμνάσους ενώ είχα να κάνει αιτήσεις. Ναι. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι. Είμαστε ένα σύλλογο για όλους εργαζομένους. Δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω. Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω ότι είστε για όλους τους εργαζόμενους και να λέτε ότι δεν. Εντάξει, τώρα είσαι στο σημείο να κάνεις εξώδικο σε συνάδελφο για τα αυτονόητα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καταλάβαμε. Εκείνος όμως ο εργαζόμενος έχει πολιτικό προϊστάμενο, κύριε Φραγκούλη. Δεν ξέρω ποιο λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί προϊστάμενοι τι κάνουν γι' αυτό, ας πούμε. Όταν καταγγέλλετε και το γνωρίζουν και το έχετε πει ότι ξέρεις, αυτός δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ή ας πούμε, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Ναι, ούτε εγώ το γνωρίζω τώρα το θέμα, απλά ερωτήσεις κάνω. Αναρωτιέμαι. Ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί το δημόσιο, ποια είναι η διαδικασία, όταν κάνει κάποιος σωστά τη δουλειά του, πώς γίνεται και πώς. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία να ψάξω γιατί ο. Όχι, δεν είστε και υποχρεωμένοι. Άσπα ή ο Βίτα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν ελέγχεται ή δεν. Γι' αυτό υπάρχει αξιολόγηση. Γι' αυτό μπορώ να δημιουργήσω αυτή την αξιολόγηση. Μια σωστή αξιολόγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω τώρα αυτή η συζήτηση να γίνει ένα βήμα αποκατάστασης όλων αυτών που ζητάτε. Το αυτό είναι φτωνότητα. Δηλαδή, κάθε χρόνο, έχουμε... κάθε χρόνο το Νοέμβριο, Δεκέμβρη, τα ίδια λέμε, στο ίδιο σημείο φτάνουμε, στον επόμενο χρόνο πάλι τα ίδια. Η διαδικασία πρέπει να ξεκινάει για τα ΜΑΠ και το ΓΑΛΑ, πρέπει να ξεκινάει το Μάρτιο, ώστε κάνουν το διαγωνισμό, εάν βρεθεί κάποιος και κάνει έμφαση, έχουν το περιθώριο, το χρονικό περιθώριο να ξαναγίνει ο διαγωνισμός και να εμπρόθεσμα να έχουμε τα μέσα των μεσικών αστείων. Όταν τα ξεκινήσεις στο Νοέμβρη, αν κάνει κάποιος έμφαση, δεν πας, τα χάνεις. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Κάθε χρόνο τα λέμε, έτσι το βλέπουμε τώρα, στο δύο σημείο φτάνουμε τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Μάλιστα. Ζητούμε συγγνώμη από τους πολίτες, αλλά δεν έχουμε άλλο μέσο να πιέσουμε. Ωραία, κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, γιατί δεν είναι μόνο η αντιδήμαρχος που έχει, αν θέλετε, τον έλεγχο και της αποκομιθής, την κυρία Ερμελιτάκη. Πάμε να δούμε και στο οικονομικό, αν τα καταφέρουμε, ας πούμε, γιατί και από εκεί κάτι πρέπει να μας δώσει ο αντιδήμαρχος, η κυρία Χατζημαρκάκη. Μήπως ξέρει αυτή γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν είστε. Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει στο μυαλό μου. Το ξέρετε πολύ καλά. Κατά την άποψή μας λοιπόν και τα μηνύματα που λαμβάνω εδώ, δεν πρέπει να περιμένουμε τον νόμο, έτσι, και χωρίς τον νόμο. Δηλαδή, τι πάνε όχι, πει, όταν χωρίζει ο νόμος, παίρναμε κάθε φορά ό,τι λέει ο νόμος. Ναι. Πέρα από αυτό όμως, όταν λέμε είμαστε κοντά στους εργαζόμενους και αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε καλά, το λέτε. Αυτό ακριβώς. Πριν τον νόμο, δηλαδή. Όταν είναι μια δουλειά τέτοια που, να σας πω κάτι, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει, να την κάνει. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει στα αποκομιδία απορριμμάτων. Είναι δύσκολη δουλειά. Χρειάζεται. Ωραία. Ναι. Γιατί να μην έχω τα αυτονόητα, γιατί να μην έχω τα διάβροχά μου, δηλαδή. Γιατί να μην έχω τις γαλλιώτες μου, γιατί να μην έχω. Δηλαδή αυτονόητα δεν είναι αυτά τώρα. Ναι, αυτονόητα είναι, αλλά ξέρετε ποια είναι η λογική. Δεν είναι το ότι παίρνω ένα διάβροχο των 2 ευρώ. Γιατί ένα διάβροχο το 2 ευρώ ή θα περνάει νερό ή δεν θα μπορεί να το χωρίσει. Γιατί τα δόνια είναι η διαφορετική προστασία που μπορεί να τα φορέσει ο άλλος, γιατί καμιά φορά λένε γιατί δεν τα φοράνε. Να. Θέλουμε ήδη ατομική προστασία να μπορέσουν να τα φορέσουμε. Θέλουμε άβυλα ώστε να μην λυσίσουν όταν ανεβούν πάνω στο απορριμματοφόρο και να πέσουν. Δεν είναι μόνο να πάρεις ένα άρβιλο το 2 ευρώ και ένα γυαλί των 3 ευρώ να το βάλει ο άλλος στη γυαλιά των 3 ευρώ όπως προβλέπει ο νόμος. Να θα χαλάσει το μάτι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει τώρα. Είναι αυτονόητα. Η φτήνια τρώει το μπαλά εδώ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να. Δεν τα παίρνουμε γιατί πρέπει να τα πάρουμε. Να. Τα παίρνουμε γιατί είναι υποχρεωτικά και είναι αναγκαία για τους συναδέλφους που δουλεύουν εκεί και πρέπει να είναι καλά ποιοτικά. Ναι, άνθρωποι θα τα φορέσουν τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, κάναμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με την αντιδήμαρχο, όπως σας είπα, την κυρία Χατζημαρκάκη, γιατί και το θέμα, φαντάζομαι, αφού είναι προϋπολογισμού, από αυτά που λέτε τώρα, προσπαθώ να δω ποιος άλλος είναι συναρμόδιος για αυτά. Εντάξει, αυτό δηλαδή... είναι ότι από το Γενάρη θα ξεκινήσουν κανονικά να μπουν στον προϋπολογισμό και το Μάρτιο θα γίνει ο διαγωνισμός. Αυτά ακούω κάθε χρόνο, αυτά και φτάνουν το Δεκέμβρη και έχουν τα ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω.
Πάντως εμείς εδώ είμαστε, κύριε Φραγκούλη, έτσι, αν ό,τι ναι. χρειαστείτε, η φωνή μας βοηθάει πολλές φορές στην επίλυση ναι, θεμάτων, ναι, καλοπροαίρετα. Ήθελα για να μάθει ο κόσμος γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα χθες με το αυτοκίνητο, γιατί είχα φτάσει στο προγόντο, τώρα τελευταία 1,5-2 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία συνειδητοποίηση, ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό, ναι. για μας. Μάλιστα, και καλώς το κάνει, καλοπροαίρετα το λέμε, είπαμε και εδώ, δεν κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί, έτσι. Να προσαρμοστούν και οι υπόλοιποι. Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι.